Για το πείραμα αυτό θα χρειαστούμε δύο τριβόμετρα. Οι μαθητές κολλάνε στην επιφάνεια του ενός τριβόμετρου γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια τραβούν το τριβόμετρο αυτό πάνω στο φρανίο τους και συγκρίνουν την τριβή που ασκείται σε αυτό με την τριβή που ασκείται στο άλλο με την πιο λεία επιφάνεια. Οι μαθητές στο προηγούμενο φύλλο εργασίας μελέτησαν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα, διαπιστώνοντας ότι ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι το είδος των επιφανειών που τρίβονται. Η παρατήρηση σε αυτό το πείραμα δεν διαφέρει ουσιαστικά από την αντίστοιχη του προηγούμενου φύλλου εργασίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ οι μαθητές συγκρίνουν δύο τριβόμετρα με διαφορετικό είδος επιφάνειας, ενώ στην προηγούμενη ενότητα χρησιμοποίησαν το ίδιο τριβόμετρο, το οποίο όμως γλιστρούσε σε διαφορετικές επιφάνειες. Με το πείραμα αυτό, οι μαθητές διαπιστώνουν ότι μπορούμε να αυξήσουμε την τριβή μεταξύ δύο σωμάτων, επιλέγοντας για την κατασκευή τους υλικά με τραχιά επιφάνεια. Για το πείραμα αυτό θα χρειαστούμε μία διαφάνεια, λάδι και σαπούνι. Οι μαθητές τρίβουν το δάχτυλό τους δυνατά σε μία διαφάνεια που τοποθετούν πάνω στο φρανίο τους. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουν αφού αλείψουν το δάχτυλό τους με σαπούνι. Τρίβουν επίσης το δάχτυλό τους στη διαφάνεια αφού το αλείψουν με λάδι. Με το πείραμα αυτό, οι μαθητές διαπιστώνουν ότι μπορούμε να μειώσουμε την τριβή που ασκείται μεταξύ δύο σωμάτων χρησιμοποιώντας λιπαντικά.